Έχετε τον νόμο που έχετε δρομολογήσει. Δέστε, είναι χώρος διαπλοκής επιχειρηματιών, αλλά είναι και χώρος εργασίας πολλών εργαζομένων που δεν έχουν την τύχη να φαίνονται τώρα που στα καντράν φερόμαστε εμείς που συνομιλούμε. Καλώς κάνετε και ζητάτε να πληρώνουν όσοι χρωστάνε. Δεν σας προβληματίζει όμως ότι πληρώνουν ήδη 1,5 εκατομμύριο το χρόνο κάθε κανάλι, κάθε μέσο, στην DG ενώ στην Κύπρο είναι 180.000. Παράλληλα ότι πρέπει να καταβάλουν εκατομμύρια για άδειες περιεχομένου, κάτι που δεν γίνεται πουθενά, με φόρο επί των διαφημίσεων 20% ενώ στην Κύπρο είναι μισό τα 100% και όταν στους διαγωνισμούς θα μετέχουν ισότιμα υπό ίδιες ξένες εταιρείες, πώς θα διασταθεί, κύριε Πρόεδρε, ότι τα ελληνικά μέσα θα εκφράσουν σε χέρια ξένες. Κύριε Βαρολιά, χαίρομαι που με ρωτάτε για τα μέσα ενημέρωσης, γιατί μου δίνετε καταρχάς την ευκαιρία να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που αυτό το debate διεξάγεται στην ΕΡΤ, στην ανοιχτή ΕΡΤ, που άνοιξε μετά από τους αγώνες των εργαζόμενων και έκλεισε μέσα σε μια νύχτα, διότι το κόμμα του κ. Μημαράκη, κ. Σαμαράς, από ιδεοληψία, ήθελε να φημώσει τη δημόσια τηλεόραση. Και δεν άνοιξε η ΕΡΤ με τη λογική την προηγούμενη, με τη λογική των μεγάλων αμοιβών και των μεγάλων σπαταλών, ούτε αυξήσαμε το τέλος. Έρχομαι όμως τώρα στο ερώτημά σας. Κύριε Μποζολιά, πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην ασυδοσία και στην ανομία αλλά και στην αδικία. Δεν μπορεί κάποιες επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρηματίες να μην μπορούν να δανείζονται και να τηρούν τους νόμους και κάποιοι άλλοι να μην τηρούν τους νόμους, να μην πληρώνουν και να δανείζονται. Πρέπει λοιπόν επιτέλους να μπει ένα τέλος σε αυτή την ασυδοσία και εμείς πήραμε το κόστος και πήραμε, αν θέλετε, είχαμε το θάρρος, την γενναιότητα να αψηφίσουμε τον πόλεμο που γίνεται από μερίδα μέσων και μαζικής ενημέρωσης, ακριβώς διότι ζητήσαμε να πληρώσουν τα χρωστούμενα, τους χώρους για τις διαφημίσεις και να πάμε σε μια ανοιχτή δημοκράτηση, ούτως ώστε κυρία να υπάρχουν παρακαλώ, άδειες. Όχι, κυρία Τρέμη, έχουμε μια συμφωνία. Σας παρακαλώ. Είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω, κυρία Τρέμη. Γιατί έχετε την ίδια και μοιάζεστε. Γιατί παρεμβαίνει, έχουμε συμφωνήσει κανεί. Έχουμε συμφωνήσει κανεί. Όχι, να μας πείτε εδώ. Για να σας πω, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Τρέμη, κύριε Τσέμα, παρακαλώ να απαντήσετε στο ερώτημα που σας έχει τεθεί από τον κύριο Γεμπαζολιά. Ο κύριος Πρόεδρος μου απέκτησε το λόγο. Δεν κάνουμε διάλογο. Δεν πρέπει να κάνουμε διάλογο. Έχουμε θέσει κάποιους όρους, τους έχουμε αποδεχθεί αυτούς τους όρους. Δεν θα ήθελα να δημιουργούνται εντυπώσεις. Κυρία Τρέμη. Διότι εδώ είμαστε εκπρόσωποι. Επιτρέψτε μου. Διότι εδώ άφησε ένα θέμα το οποίο δεν σχολείται. Έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα σώμαστε. Κυρία Τρέμη, παρακαλώ. Ναι, και εγώ παρακαλώ. Εχθές κάναμε μια συνάντηση. Διοίκησε 4 ώρες. Γνωρίζετε ποιος είναι ο κανονισμός. Ένα λεπτό. Είμαστε εκπρόσωποι 7 καναλιών. Κύριε Τρέμη, κάτι και θα ήθελα να διευκρινίσω. Ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω τι επιχειρείτε. Κυρία Τρέμη, παρακαλώ. Εντάξει, κύριε Τσίπρα, ολοκληρώστε. Συγγνώμη. Εάν αυτό δεν γίνεται, δεν πρέπει να έχετε θέσει τον προβληματισμό σας εξ αρχής, κύριε Τρέμη. Νομίζω ότι εσείς με καταλαβαίνετε. Παρακαλώ και τους δύο, μπορώ να έχω τη συνέχεια και το τέλος απαντήσω στον κύριο. Κύριε Τσίπρα, παρακαλώ, μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα του κυρίου Γεμπαζολιά και να ολοκληρώσουμε. Να ολοκληρώσω σε 5 δευτερόλεπτα, κύριε Χάριτα. Παρακαλώ. Και πράγματι είναι καλό πράγμα να ανεβαίνουν και λίγο, τότε να γίνεται διάλογο, δεν είναι κακό. Και αν είχα τον χρόνο, θα μπορούσα να απαντήσω και σε άλλα ερωτήματα. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι θα προχωρήσει η διαδικασία να δημοπρατήσουμε τις τηλεοπτικές άδειες και να καταργήσουμε το μονοπόλιο στις ψηφιακές συχνότητες. Έχει καταργηθεί το νομοσχέδιο, είναι σε δημόσια διαβούλευση και όλες οι συνεισφορές είναι δεκτές. Αδικίες δεν θα κάνουμε, δεν θα έρθουμε να εκδικηθούμε κανέναν, αλλά θα βάλουμε μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τομέα. Λοιπόν, ευχαριστώ.